Οι ΑΔΔ και η ΕΣΑΕ έχουν προκηρύξει για τις 27 Νοεμβρίου μια γενική απεργία. Εν ώψη αυτής της επερχόμενης απεργίας, είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας μετά από 5 χρόνια σχεδόν μνημονιακών πολιτικών. Αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 5 χρόνια είναι πράγματα που αν μας τα λέγανε δεν θα τα πιστεύαμε ότι θα μπορούσαν να γίνουν. Όχι πως δεν είχε αλλάξει, δεν είχε αρχίσει από διάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και δεν είχε υπάρξει, δεν είχαν καθοριστεί οι πολιτικές λιτότητες, υπήρχαν. Αλλά με το μνημόνιο η έντασή τους έφτασε σε σημείο πρωτοφανές, δηλαδή έχουμε εργασιακές σχέσεις που ισχύουν σε χώρες της Ασίας, σε χώρες της Αφρικής, δηλαδή στην Ελλάδα, έχουν καταργηθεί τα πάντα τα οποία καθορίζονται από το ίδιο το Σύνταγμα και το ίδιο το Σύνταγμα έχει γίνει ένα λάστιχο, δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας και το βλέπουμε τώρα και με τις καινούργιες δηλώσεις του κυρίου Σπυρόπουλου, αλλά και με τα σχέδια, δημοσιεύτηκαν και στην Αυγή, τα νέα σχέδια για το ασφαλιστικό. Έχουμε ανεργία που φτάνει το 30%, η ανεργία των νέων φτάνει το 56%, χωρίς να υπολογίσουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες, γύρω στις 150.000 που φύγανε στο εξωτερικό που και φύγανε σε αναζήτηση εργασίας. Δεν ήταν άνθρωποι που θέλανε να μεταναστεύσουν. Αν το αφρίσουμε λοιπόν αυτό, φτάνει και ξεπερνάει το 60% η ανεργία των νέων. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Και σαφώς έχουν βγει και στοιχεία και από το ΙΝΕΓΕ σε ΑΔΔ ότι ένας στους τρεις παίρνει μισθό 300 ευρώ. Έχουμε μαύρη εργασία, από συνθήκες εργασίας τρομακτικές που ο εργαζόμενος εργάζεται όσο θέλει ο εργοδότης και πληρώνεται όταν και όπως θέλει ο εργοδότης. Λοιπόν, τα πάντα έχουν αλλάξει στην εργασία, στην αγορά εργασίας. Τα πάντα έχουν αλλάξει. Αυτό βέβαια έχει σαν συνέπεια η Ελλάδα να περνάει μια τρομακτική ανθρωπιστική κρίση, απλώς δεν έχει κηρυχθεί από την κυβέρνηση σε κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης. Να βλέπουμε ότι η φτώχεια υπερβαίνει το ένα ποσοστό του πληθυσμού, πάνω από 30% ζει κάτω από το όριο φτώχειας και σαφώς υπάρχει πια όλη η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού βλέπει, ας πούμε, το πρόβλημα της επιβίωσης, ζει με το άγχος, ζούμε όλοι με το άγχος της επόμενης μέρας. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι είμαστε στην άκρη του τούνελ. Δηλαδή, όπου να είναι, τελειώνει η εποχή των μνημονίων. Η δική σας αίσθηση ποια είναι? Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαπατήσει για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό. Βλέπει ότι απαξιώνεται, βλέπει ότι δεν έχει κανένα λαϊκό αίρισμα και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο εξαπαντώντας τον ελληνικό λαό ή καλλιεργώντας τον φόβο, όπως κάνουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα ουδέν ψευδέστερον τούτου. Από πού προκύπτει ότι τελειώνουμε, βγαίνουμε από το μνημόνιο? Εδώ μας λένε εντάξει, θα βγείτε από το μνημόνιο, αλλά θα υπάρχει προληπτική γραμμή στήριξης, η οποία θα είναι και χειρότερη. Διότι σου λέει εντάξει, θα μπορείς να δανειστείς όταν και εφόσον, αλλά εγώ θα καθορίσω το πλαίσιο και θα συνεχιστούν τα πάντα όπως είναι τώρα. Δεύτερον, υπάρχουν νόμοι που ψηφίστηκαν μνημονιακοί, οι οποίοι δεν έχουν εφαρμοστεί στο σύνολό τους. Παραδείγματος χάρη, στο ασφαλιστικό δεν έχει εφαρμοστεί στο σύνολο οι διατάξεις του νόμου και ψηφίστηκε ο Λοβέρδος και ψήφισαν και μετέπειτα και άλλοι. Δηλαδή, για την... Τι μελιένεστε? Δηλαδή, στο ασφαλιστικό. Ναι, όταν έχει τη ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος και όταν έχουν μειωθεί και τώρα με τον νέο προϋπολογισμό που είναι και ένα ζήτημα για την κινητοποίηση αυτή, μειώνονται ακόμα περισσότερο οι επιχορήγησεις μπρος στα ασφαλιστικά ταμεία, όταν έχουν καταργηθεί οι κοινωνικοί πόροι, όταν είχε αυξηθεί η μαύρη εργασία και είχαμε και το κούρεμα των ομολόγων κτλ., έχουν μειωθεί τρομακτικά τα αποθεματικά των ταμείων. Είναι βέβαιο ότι θα μειωθούν οι συντάξεις ακόμα περισσότερο. Ήδη υπήρξε μείωση των επικουρικών συντάξεων και δρομολογούνται και άλλες. Δηλαδή, θα έχουμε από 1η-1η του 2015, φαίνεται ότι θα υπάρξει μια μείωση του ΕΤΑ 10%, θα έχουμε μείωση και με το μετοχικό προβλέπεται βάσει τη αναλογιστική μελέτη μείωση 63%. Δηλαδή, πάμε για εκμηδενισμό των επικουρικών συντάξεων. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει, αλλά προβλέπεται να γίνουν με του νόμου που έχουν ψηφίσει. Διαβάζω στην Καθημερινή για τα 19 προαπαιτούμενα, ναι, τα οποία βάζει η Τρόικα για να έρθει, μεταξύ των οποίων διαβάζω, είναι η απελευθέρωση των πληστηριασμών, διαβάζει ο νέος συνδικαλιστικούς νόμος των απολύσεων,
Ναι. Τι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, η Τρόικα βάζει 19 προαπαιτούμενα, μέσα στα οποία είναι η απελευθέρωση των πληστηριασμών, η απελευθέρωση των απολύσεων, το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο που θα φέρει ακόμα παραπέρα μείωση μισθών, το ασφαλιστικό, η διεύρυνση του 23% για το ΦΠΑ που σημαίνει αύξηση της έμεσης φορολογίας, μεγαλύτερη φοροεπιδρομή κτλ. Αυτά ισχύουν. Προσπαθεί η κυβέρνηση να τα, να τα αποσιωπήσει, να τα αποκρύψει από τον ελληνικό λαό, αλλά ισχύουν. Αυτά θέλουν να κάνουν για να μπορέσουμε να, να δώσουν τη δόση και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για τις οποίες όμως η κυβέρνηση τις έχει ψηφίσει. Δηλαδή η Τρόικα έρχεται και λέει υλοποιήστε αυτά που έχετε ψηφίσει. Επειδή βλέπει τώρα η κυβέρνηση την διόγκωση της λαϊκής δυσαρέσκειας, προσπαθεί να τα αποκρύψει από τον ελληνικό λαό. Επομένως, η κινητοποίηση που θα γίνει στις 27 Νοέμβρη έχει αυτό το διακύβευμα. Έχει πρώτον να σταματήσει αυτή η πολιτική, να σταματήσει βεβαίως η κυβέρνηση αυτή, είναι, δηλαδή να αποτρέψει τα χειρότερα μέτρα, να σταματήσουν πολιτικές λιτότητες και να ανατρέψουν, γιατί έχουν βγει και αποφάσεις και συνδικάτων, να ανατρέψουν και την κυβέρνηση που ήδη τις υλοποιεί. Ο στόχος είναι η ανατροπή, ανατροπή πολιτικών και μνημονιακής κυβέρνησης. Αυτή τις υλοποιεί εδώ, αυτή τις καθόρισε, αυτή συμφώνησε. Και πολλές φορές φαίνεται να είναι και περισσότερο τροϊκανή και από τους ίδιους τους τροϊκανούς. Δηλαδή θεωρείτε ότι τα μέτρα τα οποία ετοιμάζει η κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα. Χειροτερεύει η κατάσταση, σαφώς. Δεν βελτιώνεται, αυτό θέλω να πω. Σαφώς. Παραδείγματος χάρη, φαίνεται να προχωρούν στην άρση της απαγόρευσης των πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Φαίνεται καθαρά αυτό. Είχαμε τις δηλώσεις Δένδια που το είπανε. Πηγαίνει, προσπαθούν να το μεθοδεύσουν, ούτε ώστε πάλι να εξαπατήσουν, να εφησυχάσουν τον ελληνικό λαό. Αλλά είναι και αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε μείωση μισθών και συντάξεων. Έχουμε αύξηση, ενίσχυση της φοροεπιδρομής. Με βάση τον νέο προϋπολογισμό, θα έχουν αύξηση των φορολογικών εσόδων. Προβλέπεται να υπάρχει αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 1.700 εκατομμύρια. Έχουμε προώθηση της άρσης της απαγόρευσης πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Δηλαδή συνολικά έχουμε κατάργηση του κοινωνικού κράτους, δηλαδή συνολικά έχουμε μια προσπάθεια για την πλήρη αποδόμηση. Η κυβέρνηση προσπαθεί να τα κάνει, να τα υλοποιήσει όλα. Να έχουμε ενίσχυση των ιδιωτικοποιήσεων και αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων. Δηλαδή προσπαθούν να μην αφήσουν τίποτα στην ελληνική κοινωνία. Και όταν λέω τίποτα, εννοώ τίποτα. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι αυτό το αντιλαμβάνονται. Και γι' αυτό ακριβώς έχει ληφθεί και αυτή η απόφαση για την κινητοποίηση. Ας πάμε λοιπόν στην ίδια την κινητοποίηση, τη Γενική Απεργία της 27 Νοέμβρη. Ποιος τη διοργανώνει? Καταρχήν την διοργανώνουν οι δύο μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τριτοβάθμιες, στον ιδιωτικό ηγεσέ, στον ιδιωτικό τομέα, ή δηλαδή στο δημόσιο. Από την άλλη μεριά έχουν ληφθεί αποφάσεις και από τους ΕΒΕ, θα περιμένουμε τώρα πώς θα εκφραστεί, και από ό,τι ξέρω έχει ληφθεί απόφαση και από το Διοργανωτικό Σύλλογο της Αθήνας για αποχή τη συγκεκριμένη μέρα. Επομένως, έχουμε ένα ευρύ μέτωπο εργαζομένων και μισθωτών, αλλά και επαγγελματιοβιοτεχνών και ελευθέρων επαγγελματιών, και στο δημόσιο, εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, και επαγγελματιών, ελευθέρων επαγγελματιών κτλ. Όλη η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας φύγεται από τις μνημονικές αυτές πολιτικές, και γι' αυτό ακριβώς έχει ληφθεί αυτή η απόφαση σαν έκφραση αντίδρασης, αγανάκτησης και διεκδίκησης βέβαια για άλλη πολιτική. Και για άλλες κυβερνήσεις, έτσι πως πάει βέβαια το ζήτημα, γιατί αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει πάρει όλα αυτά τα μέτρα. Ρωτήσω όμως κάτι. Εδώ υπάρχει το μέγα ζήτημα της απαξίωσης του συνδικαλιστικού κινήματος, όχι μόνο από την κυβερνητική προπαγάνδα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα ΜΜΕ. Σε αυτή την απαξίωση μιλούν για κρατικό δίαιτους, συνδικαλιστές, διεφθαρμένους κλπ. Κλπ, κλπ. Εσείς τι απαντάτε? Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση μεθοδεύει μια τέτοια κατάσταση. Εγώ, καταρχήν να πούμε καθαρά, το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αλλάξει και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σαφώς είναι αλλιώς, όταν λέω να αλλάξει. Πρώτον, να μπουν μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις αυτοί που εργάζονται με ελαστική μορφή απασχόλησης. Διότι η συνδικαλιστική πυκνότητα, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, είναι πολύ μικρή. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Πρέπει να δούμε άλλους τρόπους έκφρασης.
Σαφώς το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια μεγάλη. Υπήρχε γραφειοκρατία στο συνδικαλιστικό κίνημα, ιδιαίτερα σε κάποιες πλευρές, και βλέπουμε και συγκεκριμένους και είδαμε και συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι ενώ ήταν συνδικαλιστές, ήρθαν και υλοποίησαν αυτή την πολιτική. Όμως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν φύγουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν αναφέρει κανείς για τον κύριο Βρούτσι ότι ήταν συνδικαλιστής πριν γίνει υπουργός. Δεν το λέει κανείς αυτό. Ο οποίος βγαίνει και αυτός και είναι τιμητής, ενώ και ο ίδιος ήταν. Δεν αναφέρει κανένας όλους τους προηγούμενους υπουργούς εργασίας που ήταν το ίδιο, ας πούμε. Δεν αναφέρονται στον κύριο Πρωτόπαπ ή σε διάφορους άλλους. Αναφέρονται και κατηγορούν για να θίξουν και εκεί που υπάρχουν αντιδράσεις και υγιείς αντιστάσεις. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα εκφράζει μια συλλογική αντίδραση. Και αυτή τη συλλογικότητα θέλουν να τη σπάσουν. Θέλουν να αφήνουν να είναι ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε πολίτης μόνος του στην κρίση. Γι' αυτό προσπαθούν να απαξιώσουν τα συνδικάτα. Και να τα απαξιώσουν και να τα χτυπήσουν κιόλας. Γιατί βλέπουμε τώρα και τι ακριβώς γίνονται με μορφές. Είχαμε περιπτώσεις που άνθρωποι που αντιστάθηκαν πήγαν σε κινητοποίηση, μετά παραπέμφθηκαν, ας πούμε, στα πειθαρχικά συμβούλια, αυτοί που ήταν και δημόσιοι υπάλληλοι, για να τιμωρηθούν γι' αυτό. Έχουμε πολλά. Δηλαδή προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο. Έχουμε τις αποφάσεις για τις απεργίες που βγαίνουν όλες παράνομες και καταχρηστικές, ας πούμε, και από τα δικαστήρια. Παντού προσφεύγουν σε κάθε απεργία και βγαίνουν παράνομες ή παράνομες και καταχρηστικές. Υπάρχει στοχοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, γιατί είναι ο μόνος τρόπος έκφρασης συλλογικής. Ναι, παρόλα αυτά, μια και το αναφέρετε προηγουμένως, οι ηγεσίες της ΓΕΣΕ επί δεκαετίες ουσιαστικά ήταν φερέφωνα της κυβέρνησης. Σε εκάστοτε κυβέρνηση. Ας μην χρησιμοποιήσω τόσο βαριά έκφραση, αλλά φεύγανε από τη ΓΕΣΕ και γινόντουσαν υπουργοί. Ναι. Πάρα πολλοί από αυτούς. Ναι. Και η σημερινή ηγεσία της ΓΕΣΕ δεν θα έλεγα ότι έχει και το υψηλότερο του κύρους. Σαφέστατα δεν το έχει. Αυτό είναι σίγουρο δεν το έχει. Βεβαίως οι ίδιοι εργαζόμενοι πρέπει να αλλάξουν τις ηγεσίες. Δεν έχει να κάνει με την ίδια του δομή της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η συνδικαλιστική οργάνωση πρέπει να υπάρχει ανεξαρτήτως προσώπων. Και τέλος πάντων να εκφραστούν, να ξαναδούμε και τη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος. Και όμως, και δεν είναι μόνο στη ΓΕΣΕ, σας ανέφερα εγώ τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος ήταν συνδικαλιστής σε χώρο του δημοσίου. Δεν ήταν από τη ΓΕΣΕ και άλλους, και αρκετούς άλλους. Όμως, σήμερα, και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, ακόμα και να μην είχαμε συνδικαλιστικό κίνημα, έπρεπε να το εφεύρουμε. Απλώς πρέπει όλοι να ασχοληθούμε με μια νέα δομή του συνδικαλιστικού κινήματος και με νέα πρόσωπα, αλλά και οι ίδιοι οι νέοι και οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να μπουν στα συνδικάτα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Και βλέπουμε να είναι πανευρωπαϊκά. Βλέπουμε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης να συγκροτούνται και να εκφράζονται. Μεγάλες κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις είδαμε. Στις διαδηλώσεις κτλ. Αυτές τις διοργανώνουν κάποιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε, όχι να μην υπάρχει, να δούμε πώς βελτιώνουμε το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Όχι να το απαξιώσουμε πλήρως για να μην υπάρχει, γιατί αυτοί που τα κάνουν αυτά θέλουν να μην υπάρχει, να μην έχουν αντιπάλους. Εμείς πρέπει να δούμε το πώς θα το επανασυγκροτήσουμε, το πώς θα το επαναλειτουργήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος και για την επόμενη μέρα. Ξέρετε, ιστορικά, όποτε υπήρξαν μεγάλες οικονομικές κρίσεις, το εργατικό κίνημα έπεφτε. Γιατί ακριβώς μεγάλωνε η ανεργία και υπήρχε φόβος. Και θα έλεγα τώρα, μετά το 2010, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το μνημόνιο, υπήρξαν αρκετές γενικές απεργίες. Αλλά βλέπαμε ότι με την πάροδο του χρόνου, μια απομαζικοποίηση των απεργιών. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε μια μαζική απεργία στις 27 Νοεμβρίου? Κοιτάξτε, καταρχήν να μην υποτιμήσουμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνανε. Στην Ελλάδα από το 10 μέχρι τώρα γίνανε πολλές κινητοποιήσεις με τρομακτική συμμετοχή. Έτσι. Θυμόμαστε το 10, το 11, το 12 και είχε συνέπειες. Μπορεί να μην είχαμε άρση και ας πούμε, των μέτρων και των πολιτικών αυτών που εφαρμόζονται. Είχαμε όμως αλλαγή στο σχετισμό δύναμης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτή τη στιγμή είναι αξιωματική αντιπολίτευση, είναι γιατί πρωτοστάτησε σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Εξέφρασε την αγανάκτηση του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος προσπάθησε, πάλεψε και για να πάρθουν μέτρα και τιμώρησε και αυτούς που τα είχαν υλοποιήσει. Τιμώρησε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα μου πεις, κυβερνάνε ακόμα. Κυβερνάνε μαζί και με τη στήριξη των πάντων και βρίσκονται σε μία κλωστή. Γι' αυτό ακριβώς δεν θέλω να πάμε και σε εκλογές.
Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε επομένως ότι το θέμα της συνειδητοποίησης εκφράζεται με διαφόρους τρόπους. Έτσι. Σε αυτή τη φάση θεωρούμε και από την, σε επαφές που έχουμε με τον κόσμο κτλ. Ότι η αγανάκτηση θα εκφραστεί σε αυτή την κινητοποίηση. Και μην ξεχνάμε άλλους. Μπορεί να μην είχαμε γενική απεργία, γενικές απεργίες, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα. Είχαμε όμως κινητοποίηση. Είχαμε την κινητοποίηση της ΑΔΔΗ για την αξιολόγηση. Είχαμε κινητοποίηση από τους ΟΤΑ. Είχαμε κινητοποίηση από τις καθαρίστριες, από την ΕΡΤ. Το γεγονός ότι κρατάει ακόμα η ΕΡΤ, το θεωρούμε μικρό μετά από τόσο καιρό. Αυτό είναι και για μένα είναι έκφραση νίκης. Οι καθαρίστρες που κρατάνε ακόμα είναι έκφραση νίκης. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση λοιπόν όλα αυτές οι κλάδοι, αλλά και γενικότερα όλος ο κόσμος θα εκφραστεί. Και σαφώς πρέπει να εκφραστούν και κυρίως οι άνεργοι. Δηλαδή οι άνεργοι να κατεβούν στο συλλαλητήριο. Αυτό έχει σημασία. Να είναι ένα συλλαλητήριο απάντηση σε αυτές τις πολιτικές και σαφώς έκφρασης και ανάδειξη του μεγάλου και προβλήματος που έχει υπάρχει στον τόπο, δηλαδή να φανεί και καθαρά ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντα του λαού και ο λαός αυτό το κατανοεί. Προσπαθούν να μας πούν ότι ο κόσμος συμφωνεί με τις πολιτικές τους. Δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνεί, φαίνεται από παντού, φαίνεται από τις εκλογές, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, θα φανεί και από την κινητοποίηση. Κυρία Σπανού, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του left.gr, να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ όλοι και πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε μπροστά μας δύο μεγάλες κινητοποίησεις και στις 17 που είναι η μέρα του Πολυτεχνείου. Το ψωμί, παιδεία, ελευθερία είναι σύνθημα που είναι πολύ επίκαιρο στην Ελλάδα το 2014, τόσα χρόνια μετά, 41 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, αλλά πιστεύουμε ότι και στις 27 Νοέμβρη θα είναι μια μεγάλη κινητοποίηση που θα είναι σταθμός έκφραση της δυσαρέσκειας του κόσμου και της αποφασιστικότητας του για ανατροπή. Ευχαριστούμε πολύ.